Αγία των Πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και των τεσσαράκοντα μαρτύρων των εν σεβαστία την πόλη μαρτυρισάντων, των οποίων σήμερα εορτάσαμε τη μνήμη. Συνεχίζουμε το κήρυγμα το οποίο αφορά καθαρός τον πνευματικό τομέα του κάθενος από εμάς. Έχουμε ως οδηγό τον πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιον Εφραίμ τον Σύρο. Κατά τα σημέρας αυτάς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προείσταται εις όλες τας λειτουργίας και εις όλους τους εσπερινούς τα μεγάλα απόδειπνα τα οποία γίνονται και μας υπενθυμίζει ότι δια να γίνει δεχτή η νηστεία μας εις την Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να ακολουθήσουμε με σχολαστικότητα, με ακρίβεια, με προσοχή πολύ ό,τι αναβιβάζει μας στους ουρανούς και εκείνο το οποίο μας οδηγεί ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος είναι η μοναδική προσευχή του την οποία επαναλαμβάνουμε καθεκά στην Θεία Λατρεία. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, πνεύμα περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε μη το σωτούτο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε μη του οράντα εμάπτεσματα και μη κατακρίνει τον αδερφόν μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρεκάλεσα, παρακαλώ, υπενθυμίζω ότι την προσευχή αυτή πρέπει να την έχουμε όλοι στο στόμα μας. Ίσως από τας πολλάς φοράς που θα την λέγουμε, ίσως εφαρμόσουμε το ένα χιλιοστό των όσων λέγει η προσευχή αυτή. Ίσως εφαρμόσουμε το ελάχιστο, διότι πολλά λέγουμε, χωρίς όμως να εφαρμόζουμε τίποτα. Και εξόλου σας αναφέρω ότι ποιος από εμάς δεν γνωρίζει την Κυριακή προσευχή την οποία ο Κύριος εδίδαξε, όχι άγγελος, όχι ασκητής, όχι αναχωρητής, όχι μάρτυρας, την εδίδαξε ο ίδιος ο Θεός. Ποιος δεν την γνωρίζει, ποιος όμως την εφαρμόζει και ποια είναι η Κυριακή προσευχή? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Εδώ όμως ο άνθρωπος σταματά. Αντί να γίνει το θέλημα του Θεού όπως εις τον ουρανό και εις την γη, εις μεν των ουρανών γίνεται το θέλημα του Θεού, εις δε την γη το θέλημα του ανθρώπου. Και έτσι την δέχομαι, την γνωρίζομαι και είμαι θα υπόδικοι άπαντες ενώπιον του Θεού εν ώρα κρίσης. Οπωσδήποτε όμως ας αφήσουμε την Κυριακή προσευχή του Κυρίου μας, την οποία εις άλλη περίπτωση θα ερμηνεύσουμε, και ερχόμεθα τώρα εις την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Και εφτάσαμε μέχρι σε εκείνο το σημείο το οποίο εξετάσαμε το πνεύμα της αργίας
και τώρα θα δούμε το πνεύμα της περιεργίας, δηλαδή ειδικό δαιμόνιο, ειδικός δαίμονας, ο οποίος καταλαμβάνει τον άνθρωπο εκ της μικράς του ηλικίας, δηλαδή μόλις γεννηθεί το παιδί και αρχίσει να περπατάει, να κάνει τα πρώτα του βήματα, τότε αυτό το δαιμόνιο το πλησιάζει και του βάζει την ειδική του επιρροή επάνω στο παιδί και το παιδί γέμει περιεργίας. Σας αναφέρω και προσέξετε όσες έχετε παιδιά, όσες είστε μητέρες, προσέξετε αυτό που θα σας πω. Μία γνωστή μου μητέρα, γνωστό μου ανδρόγυρο, είχε το παιδάκι 3 χρονών, μόλις ακριβώς ήρθε να περπατά, αγοράκι. Εγνώριζε το παιδί ότι ήταν έξυπνο και δεν ησύχαζε εύκολα και ζέστενε νερό στην κουζίνα. Κάτι όμως θέλησε η μητέρα και έπρεπε να φύγει από την κουζίνα για να πάει στο άλλο δωμάτιο. Επειδή όμως ήταν το νερό ζεστό επάνω στην κουζίνα, εσκέφτηκε ότι μήπως όταν φύγω αυτό το αναποδογυρίσει και κάτι. Και επήρε το νερό και το έβαλε στο παράθυρο ψηλά και βγήκε έξω. Έως ότου να βγει, αυτό παίρνει την καρέκλα, αναβαίνει στο παράθυρο, αναποδογυρίζει το νερό, πέφτει επάνω του και κάτι. Πνεύμα περιεργίας κατέλαβε το παιδάκι εκείνη τη στιγμή. Το πνεύμα της περιεργίας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όσες είστε μητέρες, προσέχετε τα παιδιά σας από αυτόν τον δαίμον. Είναι δαίμον φοβερός αυτός. Γιατί είναι φοβερό δαιμόνιο? Αυτό το δαιμόνιο μας έβγαλε από τον παράδεισο. Γι' αυτό είναι φοβερό δαιμόνιο. Αυτός ο δαίμονας έβγαλε ημάς εκ του παραδείσου. Όταν ο Θεός είπε στον Αδάμ και την Εύαν ότι δεν θα γευθούν εκ του δέντρου εκείνου της γνώσεως του καλού και του κακού, αμέσως έδρασε ο δαίμον της περιεργίας και εισήλθε εις το ευάλωτο μέρος, αυτό που έπεσε ενωρίτερα. Διότι υπάρχουν 2 χαρακτήρες, του ανδρός ο χαρακτήρ και της γυναικός ο χαρακτήρ. Ο χαρακτήρ της γυναικός είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο ευάλωτος, δηλαδή κυριεύεται πολύ ευκολότερο από τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Και στο σημείο τούτο παρακολουθούμε ότι ο δαίμον της περιεργίας επλησίασε ακριβώς το ασθενές μέρος, δηλαδή την Εύα, και της έβαλε στην ψυχή της την περιέργεια. Και ενώ ο παράδεισος ήταν όλος ειδικός του Αδάμ και της Εύας και υπήρχαν πλήθος άπειρων από δέντρα, ποικιλία δέντρων, υπήρχαν τόσα εν το παραδείσο, την οδήγησε το πνεύμα της περιεργίας να περάσει εκ του δέντρου εκείνου του οποίου η απαγόρευση εδόθη από τον Θεό. Και ήρθισε, όταν έφτασε κοντά εις το δέντρο εκείνο, να το περιεργάζεται. Αυτή η περιέργεια την έφερε. Διότι τη στιγμή εκείνη, όπως περιεργάζεται το δέντρο, παρουσιάστηκε πάνω στο δέντρο ο διάβολος, ο οποίος ήρθε μαζί της την συζήτηση. Αυτή η συζήτηση κατέληξε στην στέρηση του παραδείσου. Πνεύμα περιεργίας. Περνάς στον δρόμο, αδερφέ. Βλέπεις 2 να ομιλούν. Δεν σε ενδιαφέρει. Προχώρησε. Θα προσπαθήσεις με κάθε τρόπο να δεις τι λέμε. Εδώ είναι ο δαίμον της περιεργίας. Και φτάνει μέχρι του σημείου ο δαίμον αυτός να δώσει μια άλλη αμαρτία
την αμαρτία της ακοής. Πολλές ψυχές πίπτουν στο αμάρτημα αυτό, το να βάλουν το αυτί τους είτε στο δωμάτιο, είτε στο τηλέφωνο, είτε οπουδήποτε, για να ακούσουν κάτι το οποίο δεν τους απαντά. Πνεύμα περιεργίας. Αυτό το πνεύμα της περιεργίας φθάνει τον άνθρωπο εις το σημείο ούτως ώστε ό,τι δει να το πράξει. Όταν το παιδί που είναι 8χρονο ή 7χρονο ή 10χρονο ή 12χρονο και το βλέπεις και καπνίζει, γιατί? Διότι ακριβώς βλέπει τον πατέρα ή την μητέρα, εισέρχεται ο διάβολος της περιεργίας και του λέει: τι είναι αυτό το οποίο κάνει, για δοκίμασέ το. Και αμέσως το παιδί θα πέσει στην αμαρτία, θα αρχίσει εκ της μικράς ηλικίας να οδεύει ακάθερτα προς το κάπνισμα. Ή όταν χαρτοπέζει ο πατέρας, ή όταν ο πατέρας μεθεί και το βλέπει και πίνει εκείνο το ποτό, δεν γνωρίζει το παιδί. Και αμέσως αυτό το πνεύμα της περιεργίας θα βάλει μέσα στο παιδί αυτήν την περιέργεια, για να το οδηγήσει εις τον θάνατο. Σας ανέφερα και άλλο, σας το αναφέρω και πάλι. Το πνεύμα της περιεργίας τι έπραξε? Δημοσίευμα στην εφημερία. Είστε Γερμανία. Ένα παιδί 12 ετών παρακολουθεί τον πατέρα από τις μικρής ηλικίες όπου ήταν, να βάζει το χέρι του εις την τσέπη, να βγάζει ένα πακέτο τσιγάρο, να παίρνει τον αναπτήρα, να ανάβει ένα τσιγάρο και να παρακολουθεί συνεχώς το παιδί αυτήν τη ρουτίνα. Οπότε εισήρθε ο δαίμον της περιεργίας, και όταν πλέον έφτασε στην ηλικία των 12 ετών του λέγει: τι είναι αυτό που κάνει ο πατέρας σου, για κάνε το κι εσύ. Και όταν μια ημέρα ο πατέρας δεν ήταν στο σπίτι, πήραν ακριβώς ένα πακέτο τσιγάρα, όπως έβλεπε τον πατέρα, πήρε τον αναπτήρα, έφυγε από το σπίτι, έφυγε μακριά από την πόλη, έφτασε σε ένα ποταμό και εκεί εκάθισε στην όχθη του ποταμού για να επαναλάβει ό,τι έβλεπε 12 ολόκληρα χρόνια. Μόλις άναψε το τσιγάρο και ερούφηξε την πρώτη ρουφηγμαδιά, εκείνο το ρούφηγμα το πρώτο, αμέσως ζαλίστηκε, έπεσε στον ποταμό και πνίγηκε. Αυτό είναι το πνεύμα της περιεργίας, αλλά όμως είναι και το κακό παράδειγμα το οποίο έδωκαν οι γονείς. Πνεύμα περιεργίας. Δεν θα αναφερθώ εις άλλα περισσότερα, φθάνει ως εδώ, και πρέπει τούτο το πνεύμα της περιεργίας να το πολεμήσουμε περισσότερο στη ζωή μας, διότι αυτό είναι και η αιτία της εξόδου μας εκ του παραδείσου. Αυτό το πνεύμα της περιεργίας οδηγεί στη μίμηση, αυτή η μίμηση η οποία γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Το πνεύμα της περιεργίας οδηγεί τον άνθρωπο στο να νομίζει ότι είναι όριμος από τις μικράς ηλικίες και ούτω καθεξής. Και τώρα ο Άγιος Εφραίμος Ήρος φθάνει σε ένα άλλο δαιμόνιο φοβερό. Είναι το πνεύμα της φιλαρχίας. Φιλαρχία, τι σημαίνει? Φίλος της αρχής, δηλαδή να άρχει ο άνθρωπος. Αυτό συγκρούει πολύ τα έθνη. Τα φέρει στους πολέμους, τα φέρει στην αιματοχυσία, στην καταστροφή. Αυτό το πνεύμα το πονηρό της φιλαρχίας είναι εκείνο το οποίο αναστατώνει έπειτα τα οικογενείας. Αναστατώνει τον άντρα με την γυναίκα. Και άρχεται ακριβώς το σημείο τούτο της φιλαρχίας να εισέρχεται μέσα εις το ανδρόγυνο και να αρχίζει η γυναίκα και να λέγει στον άντρα. Ισότης δεν υπάρχει, άρα τι εσύ, τι εγώ. Και βλέπετε ότι καημός μεγάλος σήμερα κυριαρχεί στην κοινωνία,
ότι υπάρχει ισότης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά όμως τι να το κάνουμε, ο Θεός δεν είπε ισότητα. Ο Θεός είπε ότι κεφαλή της γυναικός εστίν ο ανήρ, ως η Εκκλησία κεφαλήν έχει τον Χριστόν. Δεν μπορούμε εμείς να παραβούμε τον Ευαγγελικό νόμο και να έρθουμε στο σημείο τούτο το οποίο σήμερα θέλει η κοινωνία. Η κοινωνία, η αμαρτωλός κοινωνία. Δεν πηγαίνουμε εναντίον εκείνης της περιπτώσεως της εκτιμήσεως του ανδρός και της γυναίκας. Άλλο να εκτιμά ο άντρας την γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, και άλλο να θέλει να άρχει η γυναίκα επί του ανδρός. Διαφορά μεγάλη. Το ένα είναι πολιτισμός, το άλλο όμως είναι παράβαση στο Ευαγγελίου. Εάν τη γυναίκα σου την αγαπάς, αδερφέ μου, πρέπει να την αγαπάς τόσο όσο να αγαπάς το σώμα σου. Όχι όμως η γυναίκα επειδή θα της δείξεις αγάπη να έρθει να σε κυβερνά. Διότι σήμερα, όπως έχει φτάσει η κοινωνία, φτάνουμε στο σημείο και βλέπουμε τη γυναίκα. Θα την παρακολουθήσουμε λιγάκι. Κομμένα είναι τα μαλλιά του ανδρός, κομμένα και της γυναίκας. Μακριά είναι τα μαλλιά του ανδρός, μακριά και της γυναίκας. Τσιγάρο πίνει ο άντρας, τσιγάρο πίνει και η γυναίκα. Παντελόνι φοράει ο άντρας, παντελόνι φοράει και η γυναίκα. Το ένα πόδι το βάζει επάνω στο άλλο ο άντρας, το ένα πόδι το βάζει πάνω στο άλλο και η γυναίκα. Σκυλί κρατεί ο άντρας, σκυλί κρατάει και η γυναίκα. Τιμόνι κρατάει ο άντρας, τιμόνι κρατάει και η γυναίκα. Πορτοφόλι έχει ο άντρας, πορτοφόλι έχει και η γυναίκα. Και τότε φτάνουμε στο σημείο και λέει, ποιος είσαι εσύ, εγώ μισθό δεν έχω, έχω κι εγώ. Άρα δεν σε υπολογίζω, διότι είμαι ίση. Εγώ θα άρθω και όχι εσύ. Και τότε αρχίζουν όλα αυτά τα μεγάλα κακά, μέχρι διαλύσεως της οικογένειας. Δεν είναι μικρό, αδερφοί μου, το κακό όταν βλέπεις τον άντρα να κάθεται στο διπλανό κάθισμα του αυτοκινήτου και η γυναίκα να οδηγεί. Τη στιγμή εκείνη, εάν εισέρθησες στη ψυχολογία της, εάν ερευνήσεις, θα δεις εκείνη τη στιγμή ότι έχει τον άντρα κάτω από τη μασχάλη της. Δεν είναι η γυναίκα κάτω από τη μασχάλη του ανδρός, που είπε ο Θεός ότι καταφυγήσου ο άντρας σου. Καταφυγήσου, λέγει, ο άντρας. Πρέπει κάτω από την αγκάλι του ανδρός να πας. Και είναι τούτο παραδεδειγμένο, παράδειγμα ζωντανό, ότι ισοποιάν θλίψη ή κατατρεγμόν ή μοναξιά ή αδικία ή οτιδήποτε έρθει η γυναίκα, και αν είναι στο σπίτι πατέρας, μητέρας, αδερφή, αδερφή και ο σύζυγος, θα δούμε την γυναίκα την κατατρεγμένη να τρέξει όχι στον πατέρα, ούτε στη μητέρα, ούτε στους αδερφούς, στον άντρα, διότι το έτρεξε ο Θεός. Εκείνος το είπε και η γυναίκα τρέχει κάτω από τη σκέπη του ανδρός για να προφυλαχθεί εις οποιανδήποτε δυσκολία της συμβεί στη ζωή της. Αυτή η φυλαρχή, αδερφοί μου, είναι αυτή η οποία ακριβώς δημιουργεί τους πολέμους, τας καταστροφάς. Όταν γίνεται, προσέξαμε λίγο εις το θέμα της αρχής της πολιτικής, όταν γίνεται μία αναμέτρηση των κομμάτων, προσέξατε πόσες κατηγορίες σέρνει ο ένας εναντίον του άλλου? Δεν υπάρχει κατηγορία που να μην την πούνε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Αρχή, ποια είναι η φυλαρχία? Εγώ θα έρθω και όχι εσύ. Δεν στέκονται τίμια και να πούν ότι εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι αυτός. Βγαίνουν εκεί στους εξώστας και λένε αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι, αυτός, και αρχίζουν και αρχίζουν, το δικό τους δεν το βλέπουν. Και είναι αυτό το πνεύμα της φυλαρχίας το οποίο κυβερνά και φέρει τις αναστατώσεις στην κοινωνία και στον κόσμο ολόκληρο.
Φυλαρχία η οποία ακριβώς τώρα άρχισε και στα μικρά παιδιά και μέσα στα παιδιά τα οποία παρακολουθούμε από το δημοτικό σχολείο μέχρι το γυμνάσιο, μέχρι τα πανεπιστήμια, αρχίζουν εκεί οι καυγάδες, μέχρι μαχαιρώματα στα χωριά, ποιος να άρχει, ποιος να άρχει αυτό το πνεύμα της φυλαρχίας, το οποίο ακριβώς το είχε πρώτος ο Αιωσπόρος. Γιατί να άρχει ο Θεός και να μην άρχω εγώ? Να ανέβω από πάνω από τον Θεό για να άρχω εγώ. Αλλά είδαμε το πνεύμα αυτό, το οποίο μόλις εσκέφθη αυτό το ανοσιούργημα, αυτό το αμάρτημα, είδον λέγει τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόνταν. Να πέφτει ο Αιωσπόρος, να φτάνει στο βάθος της κολάσεως και μαζί του όλα τα δαιμόνια τα οποία δημιουργούν σήμερα όλα τα καταστροφάς στο ανθρώπινο γένος. Πνεύμα φυλαρχίας λοιπόν, και ερχόμεθε στο πνεύμα της αργολογίας. Τι είναι η αργολογία? Η αργολογία τι είναι? Είναι να προτρέχει η γλώσσα του νοός. Δηλαδή η γλώσσα να τρέχει προηγουμένως από το μυαλό. Αυτή η αργολογία γεννά πολλές αμαρτίες, μέχρι και φόνων, αδερφοί μου. Είναι αυτό το πνεύμα το ακάθαρτο, πολύ φοβερό, διότι η αργολογία είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από κανέναν από εμάς. Μας κυβερνά όλους αυτό το πνεύμα της αργολογίας. Και λέγει ο Θεός ότι «Πας λόγος αργός εκ του στόματος ημών μη εκπορεύεσθω». Έστω ο λόγος ημών αλατιρτημένος. Να είναι αλατισμένα, λέγει, τα λόγια σου που λες. Όχι ανάλατα. Αλατισμένο, δηλαδή να έχει γεύση. Όπου υπάρχει το αλάτι, υπάρχει και η γεύση. Δι' αυτό ο Κύριος παρήγγειλε ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετρά τα λόγια του. Αυτό το πνεύμα της αργολογίας θα φέρει έπειτα την αναστάτωση μέσα στην οικογένεια. Για να αρχίσουμε από την οικογένεια, θα φέρει την αναστάτωση μέσα στην οικογένεια, διότι η αργολογία θα φύγει μαζί με την αμαρτία, όπως λέγει και πάλι «Εκ της πολυλογίας ουκ εκφέξεται αμαρτία». Όποιος ομιλεί πολύ θα φτάσει στο σημείο να αμαρτήσει, διότι εκ των πολλών λόγων που θα πει θα φύγουν και τα μισά αμαρτωλά. Ο λόγος είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς οδηγεί τον άνθρωπο στην υπόσταση της δουλείας εις τον διάβολο. Δηλαδή ο διάβολος θα γίνει κυρίαρχος του ανθρώπου όταν ομιλεί, όταν όλη την ώρα ομιλεί ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν σταματά. Από αυτήν την αργολογία, από αυτό το πνεύμα, πρέπει να είμαι θα προσεκτική να φεύγουμε μακριά. Έσω ταχύς εις το ακούσε, ταχύς βραδύς εις το μιλήσε, βραδύς εις οργήν, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Θεολόγος. Να είσαι γρήγορος, λέγει, να ακούς. Να είσαι πολύ βραδύς να ομιλήσεις και να είσαι πάρα πολύ βραδύς να οργιστείς. Αυτά τα λόγια τα οποία μας λέγει το Πνεύμα το Άγιον διαμέσου των Αγίων Ανδρών, πρέπει να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Όταν συνομιλούμε με τον συνάνθρωπο μας, οποιονδήποτε, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ένα πράγμα. Τα λόγια μου που λέγω οικοδομούν στο να σωθεί ο αδερφός μου? Εάν δεν οικοδομούν, τότε είμαι ένοχος ενώπιον του Θεού.
Δηλαδή τα λόγια μου τα οποία εγώ βγάζω από το στόμα μου γίνομαι συνεργός εις τα να βοηθήσω τον αδερφό μου από την πτώση που ευρίσκεται να σηκωθεί. Τότε ναι. Εάν όμως όχι, τότε να ξέβρομαι ότι ο δαίμον της αργολογίας καταγράφει επάνω στο βιβλίο του, διανασταθεί την ώρα που θα φεύγει η ψυχή από το σώμα και να λέγει ότι η όλη σου τη ζωή υπηρετούσε σε μένα. Ξέβρετε ότι όλος ο κόσμος φοβούμε, τρέμω, ότι όλος ο κόσμος θα κολλαστεί από τη γλώσσα. Λόγω της γλώσσας. Αυτή η γλώσσα η οποία ανοίγει και δεν ξέβρει τι λέει. Με αυτή την γλώσσα, δια της γλώσσης όμως, για την γλώσσα, θα μιλήσουμε ειδική ομιλία. Ούτως ώστε ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να μας δώσει φώτιση για να κλείσουμε το στόμα μας. Αυτή η γλώσσα είναι εκείνη η οποία δεν υποκύπτει. Γιατί να μου το πεις, λέγει, μου το είπες, με πρόσβαλες, με έθιξες, μου είπες τα λόγια σου τα πικρά, μου διέσυρες την τιμή μου και πολλά και διάφορα, και αρχίζουμε από την γλώσσα να φτάνουμε εις το θέμα το οποίο ακριβώς είναι λυπηρόν, να κολλαζόμεθα, αδερφοί μου. Και ο διάβολος, όπως σας είπα και άλλοτε, τρία σημεία έχει υπόψη του να κυριαρχήσει: το μυαλό του ανθρώπου, την γλώσσα του ανθρώπου και την καρδία του ανθρώπου. Και αμέσως σταματά εκεί ο πονηρός και λέγει, πέραν τούτου δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Όταν πάρω αυτά τα τρία υψώματα, τα οποία είναι υψώματα στρατηγικά για μένα, τα άλλα σου τα χαρίζω. Διότι υποκύπτει αμέσως ο άνθρωπος και πίπτει στην αιχμαλωσία του διαβόλου, όπως ακριβώς ο στρατιώτης στη μάχη. Πνεύμα αργολογίας, αδερφοί μου, το πνεύμα αυτό το φοβερό. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, αφού φτάσει σε αυτά τα πνεύματα τα αντίθετα, τότε υψώνει τους οφθαλμούς και πάλιν στον Θεόν και του λέει, Κύριε μου, λέγει, αντί τούτων των πονηρών πνευμάτων, δώσε μου, λέγει, πνεύμα σοφροσύνης, πνεύμα ταπεινοφροσύνης, πνεύμα υπομονής, πνεύμα αγάπης. Έρχονται πλέον εις την μνήμη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, έρχονται όλα τα καλά και όλες οι αρετές. Απαρίθμησαν πρώτα τα αμαρτίες, τα πονηρά πνεύματα, και τώρα απαριθμεί τα πνεύματα του Θεού, τα χαρίσματα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, αυτά που μας δίνει την ώρα που βαπτιζόμεθα. Και μεταξύ αυτών πρώτον πνεύμα αγαθό, πρώτον χάρισμα ζητεί από τον Θεό, το πνεύμα της σοφροσύνης. Τι είναι σοφροσύνη? Ο σόφρον Ιωσήφ, λέγει, ο οποίος ή το μνηστήρ της Παναγίας μας, ο σόφρον Ιωσήφ, ο δίκαιος Ιωσήφ, ο μυαλωμένος Ιωσήφ, ο άνθρωπος ο μετρημένος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν φεύγουν από τα χείλη του τίποτε το κακό για να πικράνει τον Θεό. Είναι ο σόφρον Ιωσήφ, ο οποίος εξελέγει από όλους τους ανθρώπους για να γίνει ο επηγής άγγελος και φρουρός του ενσαρκωμένου πλέον Θεού. Πνεύμα σοφροσύνης είναι μία ονομασία καθολική, όπου φυλάττει σε αυτήν όλες τις αρετάς εις τας οποίας αναπαύεται ο Κύριος. Ο Θεός μας αναπαύεται πολύ εις την σοφροσύνη. Είναι σόφρον άνθρωπος, λέγει, δηλαδή μετρημένος, σοβαρός. Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα τον πλησιάσεις και θα έβρεις παρηγοριάν και ωφέλεια. Ο σόφρον είναι εκείνος όπου έχει σόν τον νου του εις όλας τας αρετάς και φυλάττει με πάσαν ακρίβειαν και μάλιστα την αρετήν της παρθενίας, το εξαίρετον τούτο θησαύρισμα. Για να δούμε εις τούτο το σημείο τι έχουμε να απαντήσουμε. Αδερφοί μου, σας είπα και άλλοτε, σας το επαναλαμβάνω, διότι δεν κουράζομαι εγώ να επαναλαμβάνω ορισμένα πράγματα, αλλά να γίνονται χτύμανοι δικό μας.
παρθενία, αγνώτης. Προέρχεται από τη σοφροσύνη. Ο σόφρον άνθρωπος, αυτός ο οποίος είναι μετρημένος στη ζωή του, έχει δείγμα το οποίο είναι ασάλευτο, έχει, λέγει, την παρθενία, ο σόφρον άνθρωπος. Η παρθενία είναι κάτι το οποίο είναι περιζήτητον εις τας ημέρας μας. Να σας μεταφέρω αμέσως στο μυστικό δείπνο. Θα δείτε εκεί την παρθενία να πήρθει εις το στήθος του Κυρίου μας, τον Άγιον Ιωάννην, των θεολόγων, των παρθένων και αγαπημένων μαθητήν του Κυρίου μας. Τι είναι η παρθενία, το άνθος των αρετών. Αυτή η παρθενία ανεβάζει τον άνθρωπο εις τον ουρανό και τον καθίζει δίπλα από τον Θεό, ούτως ώστε εις την Αποκάλυψη να αναφέρει ότι 144.000, λέγει, οι οποίες χιλιάδες οικολούθουν το αρνείο και έφερον ειδικήν στολήν, λευκήν και άδουσιν οδύν καινήν, ειν ουδείς έγνω, ημιμόνων 144.000, ήτινες με τα γυναικών ούκε μολύνθησαν εις η γαρ αγνή και άμμον. Αυτή η ομάς, η μεγάλη η ομάδα η οποία θα ακολουθεί τον Θεόν, η παρθενία. Και σήμερα, αδερφοί μου, με πολύ πόνο σας αναφέρω ότι εάν έρθουν 100 ανδρόγυνα να παντρευτούν, δεν ξέρω εάν υπάρξει ένα ανδρόγυνο αγνό και καθαρό. Τα άλλα θα φορέσουν τα άσπρα φορέματα και θα ποζάρουν μέσα στην εκκλησία με χοροδίες και με άλλα πολλά, για να δείξουν ότι είναι αγνοί. Δεν είναι αγνοί. Διότι σήμερα δυστυχώς ο διάβολος έδωκε τέτοια πτώση εις τους ανθρώπους, ούτως ώστε η αγνότης να είναι περιζήτητο πράγμα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, και όπως σας είπα κι άλλοτε, είναι εις εκ των προδρόμων του Αντιχρίστου. Δηλαδή, όταν χαθεί πλέον η παρθενία, τότε ο διάβολος έχει αλωνίσει το παν και έρχεται ο Αντίχριστος για να έβρει την οδόν εστρωμένη, για να πατήσει επάνω να κυριεύσει την ανθρωπότητα. Σόφρον είναι εκείνος όπου δεν πλησιάζουν όνειρα πορνικά εις αυτόν. Όταν κοιμάσαι, αδερφέ μου, και δεν βλέπεις πορνικά όνειρα, να ξέρεις ότι έχεις σοφροσύνη επάνω σου. Όταν βλέπεις αυτά, δεν έχεις σοφροσύνη. Είναι εκείνος που δεν αισθάνεται σαρκικάς αμαρτίας και επιθυμίας σαρκικάς στην καρδία. Είναι δείγμα σοφροσύνης. Είναι εκείνος που βλέπει τα σάρκινα ως ξύλινα, ως λίθινα, ως πύλινα. Είναι εκείνος που έχει πάντα αγνή και καθαράν την όρεξή του και πάντα θυμείται των ουρανών και των παράδεισων. Αυτός είναι ο σόφρον. Τίποτε άλλο δεν σκέφτεται. Σκέφτεται μόνον των ουρανών και των παράδεισων εις των ουρανών. Ως της κατανικήσει όλα αυτά, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι από την ειδική του δύναμη η αξία. Να μην μας πάρει έπειτα το δαιμόνιο της υπερηφανίας. Δηλαδή, όταν φτάσουμε σε αυτήν την αρετή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι ειδικό μας κατόρθωμα, αλλά του Θεού. Διότι δια του τρόπου τούτου κατανικά την φύση ο άνθρωπος. Και έχουμε να πούμε, αδερφοί μου, ότι όταν ο Άγιος Σάββας παρουσιάζεται και κρατάει στο χέρι του ένα υλιτό, δηλαδή μια μεβράνη, ο Άγιος Σάββας γράφει επάνω τούτα τα λόγια: αγνός, καθαρός, παρθένος, εμφάνισιν εις τον Θεό, πρόσωπον εις τον Θεό, παρησίαν εις τον Θεό. Τι γράφει επάνω? Ως της φύσιν εν, ως της σάρκαν ενίκησεν, φύσιν ενίκησεν. Όποιος νικήσει τη σάρκα, λέγει, νικά την φύση, και ως της φύσιν ενίκησεν, υπέρ την φύσιν εγένεται. Πιο πάνω, λέγει, από την φύση. Και τι είναι η παρθενία, η αγνώτης? Τι είναι? Είναι ένα χρυσούν θυμιατήριο, το οποίο είναι μεταξύ ουρανού και γης, και ανάβει συνεχώς στον θρόνο του Θεού χωρίς να κοιμάται. Ακίμητο θυμιατήριο. Αυτή είναι η παρθενία, αδερφοί μου, αυτή είναι η αγνώτης. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει στο σημείο τούτο πως κατέφθασε σε αυτόν
ή του Θεού δύναμης δεν είναι εχθέ αυτού που έχει κατορθώσει το μεγάλο τούτο κατόρθωμα. Η μεγάλη του Θεού δύναμης κατανικά το σαρκικό πάθος και μεταβάλλει τον άνθρωπο εις αγιοσύνη. Σόφρον είναι εκείνος όπου υποτάσσει στην δούλευση της ψυχής όλα τα μέλη του. Όλα τα μέλη του ανθρώπου εργάζονται για να υπηρετούν την ψυχή. Δηλαδή τους οφθαλμούς, τα ότα, το στόμα, την γλώσσα, τα σχήρα του. Είναι εκείνος όπου βιάζει τα μέλη του να ενεργούσει μόνο το καλό και να αποφεύγωσει πάντοτε το κακό. Αυτός είναι ο Σόφρον. Σόφρον είναι εκείνος όπου δοκιμάζει να εκδιώκει με την προσευχή του την τον ανέσχυντον κίνα, τον σκύλον, τον ανέσχυντον. Τον μυαρόν της πορνείας δαίμοναν. Ο Σόφρον πάντοτε διώχνει αυτό το δαιμόνιο της πορνείας. Είναι εκείνος όπου μοιάζει και μάχεται όπως ο Λέων, όπως το λιοντάρι. Κατά τον ίδιο τρόπο μάχεται ο Σόφρον εναντίον του διαβόλου. Δια τούτο πρέπει να προσεύχεται με φόβον και με τρόμον εις τον Θεόν. Έως εδώ σταματούμε αυτό το πνεύμα, το Άγιο, το οποίο και πολλά άλλα έχει να μας χαρίσει, αλλά σταματούμε σε αυτά τα ολίγα και αρκούμεθα, διότι όταν αυτά τα σκεφτούμε, μετά σκεπτόμεθα όλα τα καλά τα οποία δίδει το πνεύμα το Άγιο εις την ψυχή εκείνη που αγωνίζεται να γίνει μέλος του Παραδείσου και σύσκηνος μετά τον Αγγέλο, δηλαδή να κατασκηνώσεις τους ουρανούς με τους Αγγέλους και τους Αγίους. Πνεύμα ταπεινοφροσύνης, θα το δούμε τούτο, να δούμε τώρα τι είναι αυτό το πνεύμα το Άγιον, αυτό το χάρισμα το μεγάλο, το οποίο η Παναγία μας έχει όλα τα χαρίσματα. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ απευθύνεται εις αυτήν και λέγει ότι δεν μπορώ, λέγει, Παναγία μου, τίποτε άλλο να σου πω. Είσαι και χαριτωμένη, τα έχεις όλα. Και εκείνη απαντά και λέγει, όλα τα έχω, αλλά πιο πάνω από όλα έχω ένα χάρισμα. Έχω να παρουσιάσω κάτι το οποίο δι' αυτό με εξέλεξε ο Θεός μου για να γίνω μητέρα του. Έχω το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Ό,τι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ. Δεν απαριθμεί άλλη καμία αρετή η Παναγία μας. Όλες τις αρετές τις έχει. Όμως εδώ επισημαίνει η Παναγία μας τον τρόπο. Επισημαίνει την αιτία που ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς. Διότι ο Θεός έπρεπε να ταπεινωθεί. Δι' αυτό έπρεπε να έβρει ταπείνωση. Και η ταπείνωση σήτω όλη στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Είναι το θησάφρισμα. Το μεγάλο της ταπεινώσεως η Παναγία μας. Ταπείνωσης είπαν ότι είναι να λησμονείτης τα καλά έργα όπου έκανε και τας προσευχάς και όλους τους σκόπους όπου εργάζεται και να μην τα ενθυμείτε και να υπερηφανεύει. Είπαν ότι τι είναι ταπείνωσης. Ότι πρέπει όλα αυτά να τα εφαρμόσει, λέγει, αν κάνει καμία αρετή, αν κάνει οτιδήποτε, να μην τα σκέφτεται, διότι αμέσως θα έρθει ο πονηρός να του βάλει υπερηφάνεια. Αυτό είπαν άλλοι Άγιοι. Άλλοι Άγιοι όμως είπαν ότι ταπείνωση είναι να λογαριάζει κανείς τον εαυτόν του τον εσχατότερον, τον πιο ταπεινόν, τον πιο εξευτελισμένον, δηλαδή τον τελευταίον από όλους τους ανθρώπους και τον αμαρτωλότερον από όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ταπείνωση, είπαν άλλοι Άγιοι. Άλλοι είπαν ότι ταπείνωση είναι να γνωρίζει ο νους και η διάκριση του ανθρώπου την αδυναμία του και την πνευματική του ασθένεια και ακαταστασία στην οποία βρίσκεται πάντοτε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε να παρουσιάσει στον Θεό ή μόνο μία ακαταστασία, μία δεξαμενή γεμάτη από αμαρτίες. Τίποτε άλλο δεν έχει να παρουσιάσει ο άνθρωπος στον Θεό. Άλλος ανέφερε ότι ταπείνωση είναι να προλαμβάνει κανείς και να ζητεί μετάνοια άνευ καθυστερήσεως και να ζητεί συγχώρηση από το βάθος της καρδίας του από εκείνον με τον οποίο παρεξηγήθη ή εσκανδαλίστη προτού προλάβει εκείνος να του ζητήσει συγχώρηση. Δηλαδή εάν έρθει σε ένα σημείο με τον αδερφό σου και τον πικράνεις, αμέσως να στραφείς και να του ζητήσει συγχώρηση προτού σε προλάβει αυτός. Αυτοί είπαν ότι είναι ταπείνωση.
Πρέπει να γνωρίζει κανείς και να νομίζει, αν και δεν πταίει, ότι αυτός είναι ο πτέστης και ο αίτιος της παρεξηγήσεως όπου έγινε. Δηλαδή να ρίχνει επάνω του όλο το βάρος. Δηλαδή εκείνο το οποίο ονομάζεται ενοχή. Να τρέχει γρήγορα γρήγορα για να πάρει εκείνος την ταπείνωση και όχι ο άλλος. Άλλος ανέφερε ότι ταπείνωση είναι να γνωρίζει έκαστος την χάρη όπου του έδωκε ο Θεός. Δηλαδή όσα χαρίσματα και αν έχουμε, πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε ότι δεν είναι δικά μας, αλλά μας τα έδωκε ο Θεός. Την ασπλαφνία του Θεού προς αυτόν, διά να ποιεί και αυτός το ίδιο εις τους άλλους. Δηλαδή να γίνεται και αυτός συμπαθής και έσπλαχνος εις τους άλλους. Ταπείνωσης, είπαν άλλοι, είναι να ευρίσκεται ο πιστός με την ψυχή του κατανενιγμένη, συντετριμένη, να απαρνείται παντελώς το θέλημα του εαυτού του. Όλα αυτά τα είπαν, αλλά τέλος τι είναι ταπείνωσης? Να το αφήσουμε εδώ, αδερφοί μου, για να ασχοληθώ με κάτι άλλο το οποίο θα σας συγκλονίσει λίγο, αλλά πρέπει να σας το δείξω, και θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη το θέμα της ταπεινώσεως, για να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός μας. Αδερφοί μου, γνωρίζετε ότι εις τον ναό του Αγίου Γεωργίου πλέον έχει γίνει, όχι εις όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι έχουμε τη χάρη του Θεού βέβαια, ο Θεός, ο Άγιος Γεώργιος, η Παναγία μας, ότι τρέχουν πονεμένα πλάσματα εδώ, τα οποία υπόκεινται σε ένα κακό, το κακό της μαγείας. Έρχονται εδώ για να βρούνε παρηγοριά. Και εδώ έρχονται και εκείνοι οι οποίοι είναι οι παθόντες, έρχονται όμως και εκείνοι οι οποίοι πράττουν το κακό. Δηλαδή έρχονται πολλοί οι οποίοι εγένουν το υπηρέτε του διαβόλου μάγοι και εξομολογούνται και μετανοούν, αλλά έρχονται και από εκείνους οι οποίοι ακριβώς παθαίνουν το κακό από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους τους, και όπως σας είπα και άλλοτε, τούτο το παθαίνουν ή από την πεθέρα ή από την κουνιάδα ή από την αδερφή. Όχι από αδερφούς, σπάνιο, σπάνιο είναι, είναι μόδα της γυναικός αυτό, ή από την γειτόνισσα, ή από την συμπεθέρα, ή από την κουμπάρα, ή από τους συγγενείς με λίγα. Και σε αυτό το σημείο, αδερφοί μου, ήρθε αυτή την εβδομάδα που έχω να σας δω, ήρθε μία ψυχή, η οποία μου έφερε, αδερφοί μου, όταν το δείτε, όταν το δείτε θα συγκλονιστείτε. Είδατε με τι ασχολείται η Ελλάδα? Με αλυσίδες και με κλειδαριές, αδερφοί μου. Αυτά ασχολείται η νεωτέρα Ελλάδα. Ορίστε. Είμεθα σε ειδωλολατρία ή δεν είμεθα? Είμεθα σε εποχήν κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ευρήκε κατίδωλον την πόλη γεμάτη από είδωλα. Αυτά τα πράγματα επιτρέπονται, αδερφοί μου, ύστερα από 2.000 χρόνια να υπάρχουν στην Ελλάδα, και να δένουν με αυτά τα πράγματα τα ανδρόγυνα, να καταστρέφουν οικογένειες, να διαλύουν εργασίες, να διαλύουν επιχειρήσεις, να διαλύουν αραβώνες, να διαλύουν μυστήριο του γάμου οικογένεια. Αυτή που ήρθαν έχει 4 παιδιά. Διέλυσαν το ανδρόγυνο, έφυγε ο άντρας από το σπίτι και εκείνη κλαμμένη ήρθε και λέγει: αυτό το βρήκα πάνω στην πόρτα μου, πατέρ σας. Δεν είναι κρίμα, αδερφοί μου? Πόση λύπη παίρνει ο Θεός μας? Πόση λύπη, σας παρακαλώ, πόση λύπη παίρνει? Αυτά είναι τα σημεία τα οποία με συγκλονίζουν, και εκείνα τα οποία βλέπω καθεκάστην ημέρα είναι μόνο δάκρυα. Μπαίνουν από εκεί στην πόρτα μέσα και ποτίζουν αυτή την εκκλησία με δάκρυα. Άδικα, άδικα, διότι τι σου φταίω? Έρχονται μερικοί και λένε: ποιού έφταισα, πατέρ Σάββα? Δεν έφταισα κανένας, γιατί μου τα κάνουν αυτά? Διότι φθονεί, διότι δεν θέλει να προοδεύσει,
ο γειτονάς του, το παιδί του, η κόρη του, αυτά παθαίνουν. Πού θα φτάσουμε, αδερφοί μου, εις ποιο σημείο θα φτάσουμε, πόσο ο Θεός μας αγαπάει ακόμη. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα τη μακροθυμία σου. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λυπούμεθα. Και έκαστος από ημάς να προσεύχεται να δώσει φώτιση ο Θεός στην Ελλάδα μας. Διότι σήμερα ο κόσμος δεν ασχολείται τίποτε άλλο ημιμόνο με τον σατανά. Σατανολατρίες, κέντρα που λειτουργούν του σατανά, κέντρα που θυσιάζουν αίματα και παιδιά, εχτρώσεις, πηγαίνουν και τα βάζουν του σατανά επάνω σε βωμούς. Κάνουν όργια, βάζουν φέρετρα. Τι να σας πω άλλα πράγματα. Δηλαδή μια καταστροφή ολοκληρωτική στην Ελλάδα μας. Για να μην πούμε τα πόσα δίδει ο κόσμος εις τους αγύρτες αυτούς που λέγονται μάγοι, για να τους λύσουν τα μάγια. Ήρθε μια καημένη η οποία μου λέγει, πατέρ Σάβα, πήγα εις τον μάγο. Καλά παιδάκι μου, δεν υπάρχει Θεός και πήγες στο μάγο. Μου είπα να πάω στο μάγο. Και όταν πήγα εκεί, άνοιξε το στόμα του και μου λέει, σε βλέπω, λέει, ότι είσαι φτωχιά, δεν κρατάς. Διότι του λέγω, δεν έχω τίποτε χρήμα. Μόνο κρατώ ένα 500 άρικο. 500 δραχμές. Της λέγει, είναι 100.000 για να τα λύσουμε, της λέγει. Αλλά εφόσον δεν κρατάς, άτε, πήγαινε, της λέγει, πήγαινε. Δηλαδή, αν έκοβε το μάτι του ότι αυτό το πλάσμα που επήγαινε εκεί είχε χρήματα, δεν ξέρω με 100 θα τις έπαιρνε. 100.000.000. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τούτο το πράγμα δεν διώκεται από τον νόμο. Δεν καταδιώκεται από τον νόμο. Δεν καταδιώκεται από τον νόμο. Υποθέσουμε ότι επήγαινε ένας στο δικαστήριο και πει ότι ξέβρετε, μου έκανα μάγια. Ο δικαστής, ο πρόεδρος, ο εφέτης, οι μάρτυρες, το ακροατήριο, όλοι θα πάρουν γέλιο. Αμέσως θα γελούν. Διότι υπάρχει ένας καθυστερημένος, θα πούνε, που πιστεύει στα μάτια. Αυτά, αδερφοί μου, είναι τα νεότερα τα οποία μαθαίνουμε και δεν ξέρω αν θα φέρω εις γνώσεις σας και άλλα πιο πολλά. Διότι καθεκάστην ημέρα και περισσότερος κόσμος πονεμένος έρχεται εις τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Ως εδώ θα σταματήσουμε και θα παρακαλέσουμε πάλι τον Άγιον Εφραίμ τον Σύρον να μας πει πάλι την προσευχή του. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε με του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδερφόν μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, αξίωσέ μας να φτάσουμε εις τα σημέρας των παθών σου και την Αγίαν σου Ανάσταση. Αμήν.